Θετική έκφαση είχε η συνάντηση της Διοικούσας Επιτροπής του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Ηρακλείου με τους εκπροσώπους των 11 σωματείων της πόλης, παρουσία του Γενικού Γραμματέα και του Τεχνικού Συμβούλου της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν για τη χρονοκατανομή των διαδρομών στο κολυμβητήριο του Λίντο. Ο κύριος Αρακατσάνης φέρεται να μίλησε σε σκληρή γλώσσα, ζητώντας να βρεθεί σημείο επαφής όλων των εμπλεκομένων, αφήνοντας τη διοίκηση να κάνει τη δουλειά της, ακολουθώντας τις οδηγίες των αρμόδιων οργάνων. Το σημαντικό είναι ότι έγινε επικοδομητικός διάλογος μέσω του οποίου αποφασίστηκε να διατηρηθούν μεν οι κατανομές των διαδρομών όπως αυτές έγιναν προσφάτως, αλλά με τα σωματεία να συνεργάζονται μεταξύ τους, καλύπτοντας το ένα τις ανάγκες του άλλου, αφήνοντας στην άκρη τις όποιες διαφωνίες για το καλό των αθλητών τους. Έτσι θα υπάρχει αλληλοκάλυψη μεταξύ των σωματείων, ώστε να μην διαταραχθεί το πρόγραμμά τους. Λύσεις υπάρχουν, αρκεί να υπάρχει καλή διάθεση. Και ήρθαμε εδώ πέρα και πιστεύω να πρετανεύσει η λογική. Αυτό πιστεύω. Γιατί εάν δεν πρετανεύσει η λογική, θα υπάρχουν προβλήματα. Και θα υπάρχουν προβλήματα για τη διάθεση του αθλήματος. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν. Το άθλημα δεν σηκώνει τέτοιες, πώς το λένε, διενέξεις, τέτοιες τσακωσμούς, δεν το σηκώνει. Ο βασικός κανόνας είναι δεν αλλάζεις κάτι που υπάρχει. Αλλά άμα κάτι δεν είναι σωστό, θα το αλλάξεις. Δεν περιμένεις να φας όλο το αυγό για να καταλάβεις ότι είναι κλούβιο. Το πρόβλημα της χρονοκατανομής των διαδρομών είναι χρόνιο. Εμείς ως διοίκηση θέλουμε να βρεθεί μια λύση που να είναι αρεστή προς όλους. Σε αυτό το πλαίσιο καλέσαμε το Γενικό Γραμματέα της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας, τον κύριο Σαρακατσάνη, ο οποίος πολύ αναλυτικά είπε προηγουμένως ποιο είναι το σκεπτικό της Ομοσπονδίας. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι με καλή θέληση και με πρόθεση θετική από όλους, το πρόβλημα της κολύμβησης των διαδρομών θα λυθεί άμεσα και όλοι μαζί θα συνεχίσουμε απρόσπιπτα τη δουλειά μας για να πάει η κολύμβηση αλλά και όλα τα αθλήματα του Ηρακλείου μπροστά. Είναι πάρα πολύ μεγάλος αριθμός συλλόγων, 11 σωματεία σε ένα κολυμβητήριο και μόνο. Και το καταλαβαίνει οποιοδήποτε ότι δεν μπορεί να γίνει έτσι σοβαρή δουλειά και μεγάλη ανάπτυξη προς το στόχο αυτό των υψηλών επιδόσεων που σας έθεσα. Στην Κρήτη ολόκληρη δεν υπάρχει κλειστό κολυμβητήριο. Αυτό είναι μείον για τον αθλητισμό της Κρήτης και βέβαια να γίνει και μια συνένωση σωματείων στο τέλος. Να βρεθούν οι τρόποι, να συγκεντρωθούν τα σωματεία, να ενωθούν, να υπάρξουν πιο δυναμικό, να κρατάνε τους αθλητές τους οποίους έχουν και να μην μεταγράφονται σε άλλα σωματεία εκτός Κρήτης, έτσι ώστε να φανεί πράγματι η κριτική κολύμβηση σε όλη τη δυναμική. Πρέπει να αφήσουμε αυτά που μας χωρίζουν, να πιάσουμε αυτά που μας ενώνουν, γιατί τα προβλήματα των εγκαταστάσεων του ΕΑΚΗ είναι πάρα πολλά. Ο πολιτικός χρόνος είναι πολύ γρήγορος. Εμείς θα πρέπει να κάνουμε όλα αυτά τα έργα τα οποία έχουμε προγραμματίσει και αυτό που πρέπει να κατανοήσουν όλοι οι πολίτες και ιδιαίτερως αυτοί που ασχολούνται με τον αθλητισμό, ότι είναι μια μεγάλη ευκαιρία για το Ηράκλειο τώρα που ο Υφυπουργός Αθλητισμού είναι ο δικός μας άνθρωπος, εδώ συντοπίτης μας ο Λευτέρης Αυγενάκης, να εκμεταλλευτούμε στο ακέραιο την ιδιότητά του αυτή και να κάνουμε αυτά που πρέπει για το Ηράκλειο, γιατί το Ηράκλειο έχει μείνει πίσω όλα αυτά τα χρόνια.